Είμαστε εδώ όλοι όσοι διεκδικούμε, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Αθήνας που διεκδικούμε να πάρουν άμεσα όλη τη μεταγραφή τους. Που λέμε όχι στις διαγραφές φοιτητών. Που διεκδικούμε αύξηση χρηματοδότησης για τις πραγματικές μας ανάγκες. Για τη φοιτητική μέρημνα, για καθηγητές, για εργαστήρια. Και απαιτούμε τώρα να απεμπλακεί η χώρα μας από τα πολεμοκάπηλα σχέδια. Μας έχει γίνει ξεκάθαρο ήδη με το άνοιγμα των σχολών ότι για να μπορέσουμε να σπουδάσουμε, να πάρουμε ένα πτυχίο το οποίο θα έχει πραγματική αξία, δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε όσα δικαιούμαστε και μας στερεί η πολιτική της κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των επιχειρηματικών ομίλων. Για να κερδίζουν αυτοί, εμείς βρισκόμαστε χαμένοι και το ίδιο και οι ανάγκες μας. Η επιλεκτική υποχρηματοδότηση για τα πανεπιστήμια μας και τις ανάγκες μας είναι η άλλη όψη της ροής εκατομμυρίων για τους πολέμους και τις επιχειρηματικές business. Από την αρχή της χρονιάς βρισκόμαστε αντιμέτωποι με την παραπάνω υπορευματοποίηση φοιτητικής μέρημνας, με τις αιστείες να καλύπτουν μόλις το 7% των αναγκών των φοιτητών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι και η αιστεία της ΑΣΟΕ, η ΦΕΑ, η Φοιτητική Αιστεία Αθηνών, στην οποία βρίσκονται λίγα δεκάδες διαθέσιμα δωμάτια για τους χιλιάδες επαρχιώτες φοιτητές της ΑΣΟΕ, είπε και η συνάδελφος πριν για την κατάσταση στις αιστείες που είναι απαράδεκτη. Έτσι, με το συνολικό κόστος σπουδών να έχει αυξηθεί κατακόρυφα, με την ακρίβεια που προστίθεται σαν βάρος στην καθημερινότητά μας, οι επαρχιώτες φοιτητές αναγκάζονται να πληρώνουν 900 ευρώ το μήνα τουλάχιστον για τα ελάχιστα μηνιαία έξοδά τους. Το 47% των φοιτητών αυτή τη στιγμή αναγκάζεται να δουλεύει παράλληλα με τις σπουδές του, να μην σπουδάζει δηλαδή απρόσκοπτα, με την κυβέρνηση, με το κράτος να μην παίρνει κανένα μέτρο στήριξης. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν μας λένε ότι όποιος κοντάψει στα εμπόδια που οι ίδιοι βάζουν θα διαγράφεται. Και είναι απαράδεκτο και το λέμε και από αυτό το βήμα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε επίσης το χτύπημα στα πτυχία μας. Μετά τη συντριπτική καταδίκη στο νομοσχέδιο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, στην παραπάνω υπαρευματοποίηση των σπουδών μας την περσινή χρονιά, βλέπουμε μέσα στο κατακαλό καιρό να ψηφίζεται στη Βουλή η Σύμβαση της Λισαβόνας που αναγνωρίζει πλήρη δικαιώματα στα πτυχία των κολεγίων, τα ισοτιμεί με τα δικά μας και έτσι οδηγεί στην υποβάθμισή τους ακόμα και παραπάνω. Αλλά συνάδελφοι, αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Από την άλλη βλέπουμε την όλο μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας μας στα πολεμικά του σχέδια. Η κυβέρνηση δεν έχει κανένα δικαίωμα, ούτε εξουσιοδότηση και το έχουμε αποδείξει με τον αγώνα μας να εμπλέκει τη χώρα μας στο πόλεμο στη Μέση Ανατολή, στηρίζοντας το κράτος δολοφόνου του Ισραήλ και στην Ουκρανία. Γι' αυτό και η πλειοψηφία του λαού και των φοιτητών και σήμερα εμείς εδώ φωνάζουμε έξω η Ελλάδα από τον πόλεμο, λεφτά για την παιδεία και όχι για τους πολέμους. Δεν ανεχόμαστε την ώρα που εμείς και οι οικογένειές μας χρυσοπληρώνουμε τις σπουδές μας, στενάζουμε με την ακρίβεια με το μισθό να τελειώνει στη μέση του μήνα, να δίνονται 7 δισεκατομμύρια ευρώ στο ΝΑΤΟ και 500.000 ευρώ τη μέρα για να πλέει η πολεμική φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα. Απαιτούμε τώρα να ακυρωθεί κάθε συνεργασία των πανεπιστημίων μας με το ΝΑΤΟ και άλλες επιχειρήσεις όπως η Lockheed Martin που προμηθεύουν το ΝΑΤΟ και συνεργάζονται αυτή τη στιγμή με το ΕΚΠΑ, για παράδειγμα. Έτσι είμαστε πολύ περήφανοι που και ο φοιτητικός μας σύλλογος μπήκε το προηγούμενο διάστημα μπροστά και ακύρωσε διάλεξη πρώην στελέχους του ΝΑΤΟ στο ΙΝΑΣΟΕ. Είμαστε περήφανοι για τους συναδέλφους μας, τους φαντάρους, οι οποίοι έχουν πάρει θέση μαζί μας ενάντια στον πόλεμο. Το δηλώνουμε. Κάτω τα χέρια από τους φοιτητές μας του Πανεπιστημίου Πειραιά, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα είμαστε εδώ και δίνουμε μια πρώτη απάντηση, συνάδελφοι. Στις 20 του Νοέμβρη έχουμε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να είμαστε πάλι εδώ μαζί με τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους και όλο το λαό. Μαζί με τους γονείς μας. Μαζί με τους εργαζόμενους των κλάδων που θα δουλέψουμε και εμείς αύριο μεθαύριο. Μαζί με τους διανομήσεις Food, της Wolt
μαζί με τους λιμενεργάτες της Κόσκο που το προηγούμενο διάστημα απέτρεψαν τη μεταφορά πολεμικού υλικού στο κράτος του τρομοκράτου του Ισραήλ. Όλοι μαζί κόντρα στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της κυβέρνησης όλων των κυβερνήσεων που κυβέρνησαν τη χώρα. Την πολιτική που τσακίζει τις ζωές και τις ανάγκες μας, που τσακίζει τις σπουδές και τα πτυχία μας και εμπλέκει τη χώρα μας στον πόλεμο και στη σφαγή των λαών για να κερδίσει τη μεγάλη επιχειρηματική όμιλη. Γιατί όπως ολομέτωποι είναι οι επίδες στη ζωή μας, ολομέτωποι θα είναι και η δικιά μας απάντηση. Και από αυτό το βήμα λοιπόν, καλούμε όλους τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας να συμμετέχουν αύριο το απόγευμα στις 6 ώρα στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο μεγάλο συντονισμό των φοιτητικών συλλόγων, για να συντονίσουμε όλοι μαζί τη δράση μας μπροστά στον τρίμηνο εορτασμό του Πολυτεχνείου και στην απεργία στις 20 του Νοέμβρη.